2002GR. Είπες πώς. Κομμάτι το οποίο ακούγεται όχι τώρα, και αύριο θα ακούγεται αυτό το κομμάτι. Εσύ μου πες πώς μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το... Πιστεύω ότι οι 2002GR αγαπήθηκαν γιατί έγραψαν καλά τραγούδια. Στεναχωριέμαι όταν ακούω αυτές τις μουσικές που δεν υπάρχουν σήμερα και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να τις γράψει. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις και αφήνεις ρητίδες. Με αφετηρία τα μέσα της δεκαετίας του 70, οι 2002GR έχουν κυκλοφορήσει 10 προσωπικούς δίσκους, 2 CD single και 7 συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Παλιό συγκρότημα η 2002GR, αλλά με πολύ επιτυχημένη πορεία. Ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που η φωνή του τραγουδιστή είναι χαρακτηριστική. Για τον Ηλία Σβεστόπουλο, τον τραγουδιστή των 2002GR, δεν θα μπορούσα να πω παρά μόνο καλά λόγια. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι φίλος μου, αλλά και πιστεύω ότι έχει ένα ανεξάλληλο ταλέντο. Ξεχωριστή φωνή. Ιδιαίτερη. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις και αφήνεις ρητίδες. Καλό στίχος, καλό συγκρότημα, καλά τραγούδια. Πολύ μεγάλες επιτυχίες μας χάρισαν. Ένα συγκρότημα που ελπίζω και το 2011 να τους ξαναδούμε. Οι 2002GR δημιουργήθηκαν το 1974. Ο Ηλίας Ασβεστόπουλος και οι 2002GR είναι απόψε στο Chart Show Your Countdown. Μ' αρέσει. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στα μαύρα σου μάτια το φως, ο φίλος σου κι ο αδέλφος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, κι εγώ που σε πίστεψα πως θα ζήσω ξανά. Είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το φως, στο στήθος σου εσύ μη χρύσος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, μικρό μου αστέρι που πας. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς. Ρητίδες. Χτύπα και εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Και αγαπημένοι 2002GR, το κομμάτι αυτό, αλεγία μου μπροστά να τα πούμε, πρέπει να σου πω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Από τα πιο αγαπημένα μου.
Το ξέρω γιατί μου έχουν πει ότι το παίζεις και στα... Βέβαια, βέβαια, και όχι μόνο στα μαγαζιά και στο ραδιόφωνο πάρα πολύ. Θέλω να μου συστήσεις την ομάδα, το group, την παρέα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Από το... Στον μπάσο είναι ο Χάρης ο Μπουτσελάκης. Στο Χάμον και στα keyboards ο Μάκης ο Τσελέντης. Στα τύμπανα ο Βλαδίμηρος ο Σταματίου. Χαίρετε. Στο πιάνο ο Βενιαμίν, ο Μάκης ο Μπορλόκας. Και στην κιθάρα ο Γιάννης ο Παρίσης. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ. Το 1974 που δημιουργήθηκε το group, πόσο μακριά φάνταζε το 2002 GR? Μακριά. Φάνταζε πολύ μακριά. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπήρχε το 2002 και μπορεί να υπάρχει και σήμερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Συναντηθήκατε πώς? Συναντηθήκαμε μουσικά, μουσικά εγώ πώς. Ήμουνα μόνος μου, έκανα solo καριέρα τότε, το Πάλε τότε. Mm-hmm. Και υπήρχε ένα συγκρότημα Σκορπιός που ήταν ο Γιο Καρίνης με το Χατζησόγλου. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα group το οποίο λεγόταν Ηλίας Ασβεστόπουλος 2002 και μετά με το ονομάστηκε σε 2002 GR. Έτσι. Αν έπρεπε να δώσεις έναν τίτλο σε αυτό το ταξίδι της πετυχημένης μουσικής σας πορείας, τι τίτλο θα έδινες? Αξιοπρέπεια στη δουλειά. Τι σχεδιάζετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Εγώ δεν έκανα ποτέ σχέδια στη μουσική. Το αφήνεις έτσι. Τα άφησα μόνα τους να έρθουν. Γι' αυτό δεν έχω κάνει και πολλές τηλεοράσεις, ούτε πολλές συνεντεύξεις, ούτε πολλές εμφανίσεις. Πιστεύω να αντέξουμε μερικά χρόνια ακόμη, να γράφουμε ωραία τραγούδια και να δίνουμε στον κόσμο αυτό που του λείπει μέσα από τη μουσική και από το στίχο. Και να τραγουδάμε και 5 και 10 και 15 χρόνια μετά. Το καλό είναι να αντέξουμε εμείς τον χρόνο. Να αντέξετε, μα θα αντέξετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Σβεστόπουλο και τους 2002 GR. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που ομόρφυναν το σημερινό chat show Your Countdown. Και ανεβαίνουμε και πάμε στις θέσεις 23, 22, 21.